Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Το Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου. Είμαστε στο γήπεδο της Προοδευτικής, όπου ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της Προοδευτικής. Η Προοδευτική έχει ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες την προετοιμασία της για την καινούρια αγωνιστική χρονιά και το νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η προπόνηση και έχουμε τώρα τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Δημήτρη Αρναούτη. Coach, καλησπέρα, καλή αγωνιστική χρονιά. Ευχαριστώ επίσης και σε εσάς. Λοιπόν, Δημήτρη, είναι η δεύτερη εβδομάδα, έτσι, ξεκινήσατε... Τελείωσε η δεύτερη εβδομάδα. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε στις 26 του μηνός. Σιγά-σιγά, είναι... και λέω σιγά-σιγά γιατί χτίζουμε μια καινούργια ομάδα στην ουσία. Mm-hmm. Το ρόστερ από την περσινή χρονιά έχουν παραμείνει 3 ποδοσφαιριστές και καταλαβαίνετε όταν έχεις να κάνεις μια ομάδα στην ουσία από την αρχή, εύκολο δεν είναι, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Νομίζω ότι με υπομονή και με κατάλληλους χειρισμούς και σε καλή συνεργασία που έχουμε με τη διοίκηση και τον κύριο Αραβαντινό, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ποιοι είναι οι 3 παίκτες που έχουν παραμείνει από το φετινό ρόστερ, έτσι, στο φετινό Στεφανής, από το περσινό ρόστερ. Ο Στεφανής, ο Θοδωρίδης, ο Παλάσιος και ο Παλάσιος. Στεφανής, Θεοδωρίδης και Παλάσιος είναι οι μοναδικοί 3 παίκτες από το φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Από το φετινό πρωτάθλημα προωθήθησαν στην ομάδα και παιδιά από την Ακαδημία, γιατί όπως γνωρίζετε είμαστε από τους ανθρώπους που όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύουμε, ανεξάρτητα αν δουλεύουμε σε επαγγελματικές κατηγορίες, νομίζω ότι εάν μια ομάδα δεν προσέξει τις ακαδημίες της, νομίζω ότι δεν θα έχει και μέλλον. Και σιγά σιγά θα κοιτάξουμε και αυτό το κομμάτι, αν και μπορώ να πω ότι ήρθαμε και βρήκαμε μια κατάσταση όσον αφορά τις ακαδημίες, που είναι σε μια σειρά, σε μια καλή αρχή και πιστεύω ότι με την κατάλληλη δουλειά και την κατάλληλη συνεργασία θα πάει ακόμα καλύτερα. Ωραία. Για να μην ανησυχούν και οι φίλαθλοι, έχουν γίνει μεταγραφές, έχουν έρθει παίκτες. Απλώς είναι απόφαση της διοίκησης να ανακοινωθούν αργότερα όλες μαζί. Έτσι, δηλαδή ακριβώς. Είναι παίκτες γνωστοί, τους είδα στην προπόνηση. Απλώς δεν μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματά τους. Έτσι, coach, το λέμε. Είναι μια τακτική, είναι απόφαση της διοίκησης και του προπονητή. Νομίζω ότι καλό είναι να ανακοινωθούν όλες μαζί οι μεταγραφές. Απλώς ναι, να το αναφέρουμε. Έχουν γίνει μεταγραφές, έχουν γίνει. Και παίκτες γνωστοί. Περίπου. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Ενώ με παραστάσεις. Εγώ θα έλεγα ότι όλοι οι παίκτες που θα αποκτήσει η ομάδα, ανεξάρτητα αν είναι περισσότερο γνωστοί ή λιγότερο γνωστοί, ερχόμαστε από μια χρονιά η οποία η πανδημία έχει κάνει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν καλές χρονιές να μην βρίσκονται σε καλή κατάσταση και το αντίστροφο. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να περιμένουμε. Ο καθρέφτης νομίζω ότι για όλους είναι το γήπεδο και από εκεί και πέρα δεν παίζει τόσο ρόλο ο καθένας τι κουβαλάει από πίσω του, αλλά το τι θα παρουσιάσει την κατάλληλη χρονική στιγμή στο γήπεδο. Ωραία, να μου αναφέρεις και τους συνεργάτες σου στο team, Δημήτρη. Γυμναστής και βοηθός παράλληλα είναι ο Θοδωρής ο Γκάτσιος και γυμναστής τερματοφυλάκων είναι ο Γιώργος ο Καλαμάκης. Ωραία, και γενικός αρχηγός, έτσι, ο κύριος Νταβέλης. Γενικός αρχηγός ο κύριος Νταβέλης, ναι, εντάξει. Και από εκεί και πέρα τη διοίκηση την εξαίρετε. Πρόεδρος είναι ο κύριος Αραβαντινός, αντιπρόεδρος είναι ο κύριος Ταμβάκης, ταμείας είναι ο κύριος Μπάικας. Τώρα να μην ξεχάσω και κανέναν. Ναι. Εντάξει. Πώς κυλάει η προετοιμασία, coach, μέχρι είσαι ευχαριστημένος από τις... Μέχρι στιγμής, από τη στιγμή που μια προετοιμασία δεν έχει βγάλει προβλήματα τραυματισμών, νομίζω ότι είμαστε καλά. Υπάρχουν απουσίες ή όλοι οι παίκτες είναι στις προπονήσεις? Υπάρχουν. Πιστεύω ότι αν η ομάδα για να ολοκληρωθεί έτσι και το ρόστερ και να πούμε ότι βαδίζουμε έτσι όπως έχει γίνει ο σχεδιασμός, πιστεύω ότι αν έρθουν 2-3 ποδοσφαιριστές ακόμα θα είμαστε καλά. Πρώτο φιλικό, coach. Πρώτο φιλικό είναι την Παρασκευή, την Παρασκευή 13/8 στις 6 η ώρα στο γήπεδο μας. Στις Προοδευτικής με τον Πανελληνιακό. Λοιπόν, Προοδευτική, ένα ιστορικότατο σωματείο, έτσι, δεν χρειάζεται, όλοι γνωρίζουμε. Δεν νομίζω να χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Νομίζω ότι το γνωρίζει όλος ο κόσμος και ο φίλαθλος κόσμος και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές που ήταν, είναι και θα είναι. Το θέμα είναι ότι η ομάδα αυτή έχει περίπου 10 χρόνια να ανέβει στις επαγγελματικές κατηγορίες
Και από εκεί και πέρα εδώ βρισκόμαστε όλοι, διοίκηση, προπονητής και παίκτες, με κατάλληλη συνεργασία να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την ομάδα και να, για να έρθουν καλύτερες μέρες στο σύλλογο. Αυτός είναι ο στόχος. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο νέος προπονητής της προοδευτικής, ο Δημήτρης Ανάουτης, στους φιλάθλους της ομάδας? Εμένα δεν μου περιμένουμε... γενικά είμαι από τους ανθρώπους που δεν θέλω να λέω πολλά λόγια. Είμαι και σε τις προηγούμενες ομάδες που έχω πάει, κρατάω αυτή την τακτική γιατί την πιστεύω αυτή την τακτική. Καλό είναι να λέμε λίγα λόγια και τα έργα να μιλάνε μόνο τους. Πιστεύω ότι θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα η φετινή προοδευτική και από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τους ομίλους, τις κληρώσεις, πώς θα καταρτιστούν οι όμιλοι, αλλά ανεξάρτητα από τους ομίλους, αν φτιάξει μια καλή ομάδα εσύ, πιστεύω από εκεί πέρα σε δεύτερη μοίρα είναι το πώς θα φτιαχτούν οι όμιλοι. Όχι ότι δεν παίζει το ρόλο τους, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και τελευταία λεπτομέρεια. Αλλά κάνοντας εσύ καλή ομάδα, είσαι ανταγωνιστικός και από εκεί και πέρα παιχνίδι με παιχνίδι, φτιάχνεις και τους στόχους της ομάδας. Το όπλο της προοδευτικής είναι η φύλαθλη. Ο 12ος παίκτης. Ακριβώς. Τι θα ήθελες να πεις στους φιλάθλους της προοδευτικής? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια ομάδα η προοδευτική, έχει όπως και κάποιες άλλες εδώ στον Πειραιά, έτσι, έχουν μια δυναμική η οποία. Οι φίλαθλοι της προοδευτικής, να μιλήσουμε για την ομάδα, είναι ο 12ος παίχτης. Και δυστυχώς, από ό,τι έχω πληροφορηθεί για τις δύο πρώτες αγωνιστικές που θα είμαστε γηπεδούχοι, δυστυχώς θα στερηθούμε την παρουσία τους. Αυτό εγώ δηλαδή θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το προσέξουμε, γιατί οι οπαδοί είναι ό,τι καλύτερο, δηλαδή να έχεις μια ομάδα που να έχεις οπαδούς που να σε υποστηρίζουν και εντός και εκτός έδρας. Αλλά μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίζει με κόσμο. Είναι πάρα πολύ άσχημο και ψυχολογικά στον παίχτη, δρά αρνητικά όταν δεν τον έχει τον κόσμο στο γήπεδο. Και γι' αυτό εκεί θέλει λιγάκι προσοχή, να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί, τουλάχιστον να είμαστε προσεκτικοί ομάδα στην έδρα της, να είμαστε στην παρουσία μας θερμή, αλλά μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Ωραία. Δημήτρη, πάμε έτσι και στην φετινή σου έτσι, παρουσία, στον Bow Roof. Η συμβολή σου ήταν μεγάλη έτσι, στην, να το πούμε έτσι, αναγέννηση του Bow Roof, έτσι, η ομάδα πραγματοποίησε έτσι... Κοιτάξτε να δείτε, έκανε μια πορεία, όχι γιατί ήμουν εγώ προπονητής, γιατί κακά τα ψέματα, τον προπονητή τον κρίνουν τα αποτελέσματα. Είτε θέλουμε εμείς οι προπονητές να το παραδεχτούμε είτε όχι, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε αυτή την πραγματικότητα. Εγώ όταν πήγα στον Bow Roof, η ομάδα ήταν τρίτη από το τέλος και τελικά κατέληξε δεύτερη. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ωραία. Ποιο είναι το μήνυμά σου έτσι, εν ώψη της καινούργιας σεζόν και η δική σου ευχή, Δημήτρη? Κοιτάξτε, πάρα πολλά είναι να, υπάρχουν, ή να υπάρχει υγεία σε όλο τον κόσμο φυσικά και βλέπουμε τώρα εδώ και με αυτό που γίνεται με τις φωτιές, καλό είναι αυτά τα πράγματα. Οι ευχές είναι ωραίες, αλλά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο δεν πραγματοποιούνται όλες οι ευχές που λένε όλοι που μιλάνε και είναι κάποια δημόσια πρόσωπα ή οτιδήποτε. Το καλό είναι να μιλήσω για την ομάδα μου και γενικά για τον αθλητισμό, να έχουν όλοι οι αθλητές υγεία και πάνω απ' όλα και η ομάδα μας και να κυλήσει η προετοιμασία όπως ξεκίνησε τις δύο εβδομάδες, έτσι και να τελειώσει. Γιατί άμα είμαστε υγιείς, θα είμαστε και δυνατοί. Και υγιείς και δυνατοί σημαίνει ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί και στο πρωτάθλημα. Αυτό θα ήθελα να έχει. Ωραία. Δημήτρη, κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Και η ευχή είναι η υγεία και να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά. Να μην έχουμε τα περσινά. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα.